Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λιγάκι να μιλήσουμε για το νοσοκομείο Φυλατών, το οποίο τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αλλάξει ριζικά. Έχει αλλάξει και οπτικά, έχει αλλάξει όμως και ουσιαστικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει. Θα το έλεγα, δίκιο έχετε, απλώς δεν είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Θεωρώ ότι η πρώτη και ουσιαστική παρέμβαση ξεκίνησε από το 2013-2014, όπου είχα βέβαια την τύχη να υπηρετήσω το νοσοκομείο Φυλιατών, που πρώτο ξεκίνησα το Σεπτέμβριο του 2013, αντιμετωπίζοντας δύο κλειστά κτίρια. Το ένα ήταν η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου και το άλλο ήταν το ΤΕΠ στην Ιγουμενίτσα. Η μεν πτέρυγα του νοσοκομείου μας πήρε ένα χρόνο μέχρι να οριμάσει και τελικά να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2014. Αυτό ήταν έτσι ένα ουσιαστικό έργο, γιατί αμέσως είδε ο κόσμος την διαφορά και στην παροχή υπηρεσιών. Υπήρχε νέος εξοπλισμός, ο οποίος διατέθηκε αμέσως για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Μετά ακολούθησε η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου που βρισκόμαστε, το παλιό πέτρινο κτίριο, όπως το συνηθίσετε, και εκεί πρωτοξεκίνησε τις λειτουργίες του το νοσοκομείο Φυλιατών. Και στο τέλος του 2016 ανοίξαμε και το τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο, το οποίο είναι στη νέα πτέρυγα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνει μια πλήρη αναδιάταξη και των υπηρεσιών και των ιατρείων, και το που έρχεται κάποιος ασθενής με ένα επίγον περιστατικό και το που γίνονται τα τακτικά ιατρεία, και είχε ως αποτέλεσμα η επιφάνεια του νοσοκομείου Φυλιατών από 5.000 τετραγωνικά που ήταν μέχρι το 2013 να είναι σήμερα στα 11.000 τετραγωνικά. Περήφανη για το έργο, όχι εγώ μόνο, εντάξει, εγώ είμαι η κεφαλή του νοσοκομείου, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί αν δεν υπάρχει μία συνοχή στην αλυσίδα, δεν γίνονται όλα τα πράγματα από ένα άτομο. Σαφέστατα, η διοίκηση μπορεί να δώσει τον τόνο ή να θέλει, αν μπορούμε να πούμε, να θέσει τις προτεραιότητες, να διεκδικήσει, για να μπορέσει μετά να έχει ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είμαι και εγώ ικανοποιημένος με τη λειτουργία του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι το νοσοκομείο έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο το εισπράττουμε και από τους ασθενείς και από πολλούς ξένους οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά έχουμε ακόμα πράγματα να κάνουμε. Καταρχήν, καταφέραμε όλοι εδώ μαζί να αποκτήσουμε μια αξιοπιστία, η οποία, αν μου επιτραπεί να πω και ίσως να φανεί λίγο τολμηρό, θεωρώ ότι είχε χαθεί από το νοσοκομείο Φυλιατών τα προηγούμενα χρόνια. Ανοίγοντας τις πτέρυγες, αλλάζοντας τον οργανισμό του νοσοκομείου, ο οποίος ήταν στην τελική υπογραφή στα τέλη του 2014, αρχές του 2015, μετά μεσολάβησαν οι εκλογές, πήγαμε 2 χρόνια πίσω, ξεκίνησε το 2017. Εγκρίθηκε οριστικά το Σεπτέμβριο του 2017, το οποίο πρακτικά μας ανεβάζει κατηγορία. Δηλαδή, από τα 80 κρεβάτια που έχει το νοσοκομείο Φυλιατών, στον νέο οργανισμό προβλέπονται 120. Εντάχθηκαν μέσα και η μονάδα αυξημένης φροντίδας, η οποία ακόμα είναι κλειστή, είναι στο τρίτο όροφο του νοσοκομείου. Εντάχθηκε το ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας στο οποίο προείσταται το νοσοκομείο Φυλιατών, δηλαδή υπάγεται στο νοσοκομείο Φυλιατών. Έπρεπε να γίνουν κάποιες γραφειοκρατικές κινήσεις, να υπάρχει η λεγόμενη νομική οντότητα. Μέσα από αυτές τις αλλαγές καταφέραμε και αυξήσαμε και την δύναμη του απαιτούμενου ιατρικού προσωπικού. Από 42 φτάσαμε στους 55 γιατρούς ως προβλεπόμενες οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο Φυλιατών. Αυξήθηκαν και οι θέσεις αντίστοιχα του νοσηλευτικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού. Κάποιες από αυτές τις θέσεις ήδη έχουν πληρωθεί, δηλαδή ξεκινήσαμε με 3 θέσεις το 2016, ήταν ένας παθολόγος, η τρίτη μου διαφεύγει. Το 2018, εφόσον το ΤΕΠ Ιγουμενίτσας εντάχθηκε στον οργανισμό του νοσοκομείου, βρίσκεται στο τέλος, δηλαδή στην αξιολόγηση, μία προκήρυξη για 5 νέες θέσεις στο ΤΕΠ Ιγουμενίτσας, καρδιολόγος, παθολόγος, χειρουργός, αναισθησιολόγος και ορθοπαιδικός. Ήδη στον υφιστάμενο οργανισμό έχουν προκηρυχθεί 3 νέες θέσεις. Ζητάμε ακτινολόγο στο βαθμό του διευθυντή, ζητάμε παθολόγο και ζητάμε και οφθαλμίατρο.
Όλα αυτά βέβαια έχουν μία λογική ροή, δηλαδή κοιτάμε τις ανάγκες του νοσοκομείου, κοιτάμε ποιοι φεύγουν, κοιτάμε ποιες ειδικότητες έτσι πονάνε με την έννοια ότι έχουμε μία έλλειψη και προγραμματίζουμε. Και σκεφτείτε ότι ο οφθαλμίατρος τον οποίο έχουμε είναι επικουρικός, που έχει μία τριετή σύμβαση. Έγινε μια ολόκληρη προσπάθεια να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος, να αναλάβει, να μπορεί να έχει την επάρκεια για να κάνει και τις επεμβάσεις καταράκτη, να κάνουμε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες και όπως γνωρίζετε εδώ και 20 μέρες ξεκινήσαμε και τις επεμβάσεις καταράκτη, το οποίο ήταν ένα πάγιο αίτημα και της περιοχής, οι οποίες είχαν σταματήσει το 2006. Μέσω του συμψηφισμού του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens διεκδικήσαμε ένα νέο αξονικό. Ο αξονικός του νοσοκομείου Φιλιατών, ο υφιστάμενος, είναι παλιός, δουλεύει, είναι του 2001, αλλά είναι παλιάς τεχνολογίας. Σήμερα που σας μιλάω, ο αξονικός προκηρύχθηκε τον Μάρτιο, την ερχόμενη εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας μάλλον που έχουμε διοικητικό συμβούλιο, φαίνεται ότι θα προχωρήσουμε σε προσωρινή ανακήρυξη μειοδότη και εκτιμούμε ότι τέλη Σεπτεμβρίου ο αξονικός, ο νέος, θα είναι στο νοσοκομείο. Ο παλιός αξονικός θα μεταφερθεί στο τμήμα επικών περιστατικών για να μπορέσει και εκεί να καλύψει κάποιες ανάγκες. Παράλληλα, εδώ και 20 μέρες είναι ήδη στον αέρα η προκήρυξη για τον μαγνητικό τομογράφο. Αυτό είναι ένα έργο σοβαρό για το νοσοκομείο Φιλιατών και για όλη την περιοχή. Σκεφτείτε ότι σήμερα η αναμονή για μαγνητικές τομογραφίες στα Γιάννενα, γιατί υπάρχουν δύο μαγνήτες στα δύο νοσοκομεία των Ιωνίνων, στο Χατζηκώστα και στο Πανεπιστημιακό, ανέρχεται στους 4 με 5 μήνες. Άρα η λειτουργία ενός μαγνητικού τομογράφου, και εδώ θα σταθώ και στο προσωπικό αμέσως μετά, αμέσως αναδιατάσει όλη την, τον υγειονομικό χάρτη, όπως εμείς συνηθίζουμε να λέμε. Θεωρούμε δηλαδή ότι αμέσως θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 2 μήνες η αναμονή ευρύτερα για την Ήπειρο. Αυτά όμως όλα τα μηχανήματα, γι' αυτό επιμένουμε, για να δουλέψουν, θέλουν και τον ανάλογο κόσμο. Και εκεί έχουν γίνει προσπάθειες. Ήδη είναι στον αέρα προκήρυξη που ζητάμε και ακτινολόγο, όπως σας είπα πριν, και ζητάμε να καλύψουμε και τις άλλες ειδικότητες τις οποίες έχουμε ανάγκη. Είναι πολλές αυτές οι ειδικότητες. Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι με βάση τον οργανισμό τυπικά μας λείπουν 13 γιατροί. Έτσι. Το νοσοκομείο δουλεύει καλά. Θέλουμε να ενισχύσουμε κάποιες ειδικότητες οι οποίες είναι, πώς λέμε, το βαρύ πυροβολικό, με την έννοια ότι δεχόμαστε πολλούς ασθενείς κτλ. Απλώς αυτό πρέπει να το δούμε μέσα στην υφιστάμενη δημοσιονομική συγκυρία και στο θέμα ότι όλα τα νοσοκομεία ζητάνε. Ένα θέμα το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια είναι η εξωστρέφεια του νοσοκομείου με τις δωρεές τις οποίες έχουμε καταφέρει να έρθουν στο νοσοκομείο. Και οι δωρεές, θέλω να σας πω, ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί το αποτέλεσμα φαίνεται με την υλοποίηση, δεν φαίνεται με την πρόθεση. Ναι, μεν υπήρχε μία δυσπιστία, υπήρχε λεγόμενη γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου, υπήρχαν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι κάνουν πολλούς οι οποίοι θα ήθελαν να δωρήσουν και να προσφέρουν στον τόπο σκεπτικούς. Αυτό το ανατρέψαμε. Πώς? Εμείς βοηθούσαμε ή βοηθάμε τους δωρητές με την αξιολόγηση των μηχανημάτων, με τις προσφορές και αν θέλετε με την όλη τη ζήμωση, αφήνουμε αυτούς να κάνουν την τελική επιλογή, την τελική διαπραγμάτευση, ώστε να απεμπλακούμε από αυτές τις διαδικασίες και το οποίο έχει αποδώσει. Και τις υποψίες ίσως. Ναι, όλα μέσα στον αέρα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πράξη καμίας διοίκησης η οποία να μην μπορεί, αν θέλετε, να διερευνηθεί. Δηλαδή πάντα ο κόσμος, και έχει λογική αυτό, είναι καχύποπτος. Εγώ αυτό το οποίο οφείλω να πω εκ της θέσεώς μου είναι ότι αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα όταν είμαστε έξω από μια διαδικασία επιλογής και αλλιώς όταν διοικούμε. Δηλαδή, εγώ παγίως ως διοικητής, επειδή έχω σπουδάσει και το αντικείμενο, έχω σπουδάσει οικονομικά και management, διαθέτω κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται περίπου σε 150.000, εκτός των δωρεών και των χρημάτων που μας δίνουν τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε λέγεται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε λέγονται προγράμματα ΕΣΠΑ μέσω της περιφέρειας, για να καλύπτουμε εσωτερικές ανάγκες. Εκτός από αυτά τα μηχανήματα που σας είπαμε, τις δωρεές, έχουμε ενισχύσει από μόνοι μας όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.
είτε λέγεται γαστρεντερολογικό, είτε λέγεται πνευμονολογικό, στο ακτινολογικό. Έχουμε κάνει πλέον και το PACS. Το PACS είναι ότι πλέον όλοι οι γιατροί βλέπουν τις ακτινογραφίες, τις αξονικές τους, από τα κομπιούτερ τους μέχρι τα κινητά. Δηλαδή πάμε στην διαμήραση της πληροφορίας, πάμε στην ταχύτητα της πληροφορίας. Και θέλω να σας πω έτσι, και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έτσι είναι και ένα προσωπικό μου στοίχημα. Τα τελευταία 6 χρόνια το νοσοκομείο διατηρεί ένα θετικό ισοζύγιο στον ισολογισμό. Δηλαδή, έχω κατηγορηθεί γι' αυτό στο παρελθόν. Όλοι θεωρούν ότι το θετικό ισοζύγιο στον ισολογισμό, δηλαδή τα θετικά αποτελέσματα χρήσης, θεωρούν ότι είναι πλεώνασμα οικονομικό. Δεν είναι έτσι. Απλώς, επειδή πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές σας ότι τα τελευταία χρόνια και ίσως εισαγωγικά το λέω αυτό, η Τρόικα ή οι δανειστές να έκαναν και ένα καλό, ελέγχουν τις διοικήσεις των νοσοκομείων στο κατά πόσο μπορούν να τηρούν τους προϋπολογισμούς. Δηλαδή η χρηματοδότηση του νοσοκομείου Φυγιατών και μέσα στα χρόνια της κρίσης, με όλα αυτά τα οποία σας ανέπτυξα, δηλαδή νέες πτέρυγες, εξοπλισμός, αύξηση προσωπικού, αυξήθηκε. Δηλαδή έχουμε μια χρηματοδότηση η οποία ξεκίνησε από τα 3,2 εκατομμύρια όταν ανέλαβα το 2013, η οποία έχει φτάσει στα 4,2 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα επαρκούν για να καλύψουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου και από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μου διαβεβαιώνουν και όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου, δεν έχουμε έως σήμερα, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα έλλειμμα είτε σε αυτό που λέγεται ομαλή τροφοδοσία, ομαλή ροή, για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Θα πούμε λιγάκι για το μέλλον. Κοιτάξτε, το μέλλον, ναι, είναι πάντα ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και εγώ ως διοικητής και ως διοικητικό συμβούλιο οφείλουμε να χαράσουμε μια στρατηγική. Καταρχήν, για το τρέχον έτος, τα δύο βασικά project του νοσοκομείου είναι να τοποθετηθεί ο αξονικός, ο οποίος πλέον φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα των 6 μηνών που είχαμε θέσει θα το τηρήσουμε, δηλαδή περί τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε νέο αξονικό στο νοσοκομείο, να προχωρήσει να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός του Μαγνήτη, περί τα μέσα Ιουλίου, επειδή είναι ηλεκτρονικός διαγωνισμός, θα έχουμε μία ένδειξη των συμμετεχόντων, των προσφορών, αλλά σίγουρα θα πάει στο 2020 μέχρι να υλοποιηθεί, γιατί χρειάζονται και τεχνικά έργα για τον Μαγνήτη. Και το επόμενο στοίχημα σε ό,τι με αφορά είναι αφενός να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, τη ΜΑΦ, την περίφημη, η οποία είναι στο τρίτο όροφο επάνω. Έχουμε τον εξοπλισμό, χρειαζόμαστε λίγο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο πρέπει να εξειδικευτεί. Και το άλλο βασικό κομμάτι είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, δηλαδή το τμήμα επειγόντων περιστατικών, το οποίο είναι στην Οικουμενίτσα, να δουλέψει στην πραγματική του διάσταση. Σήμερα οι γιατροί που το καλύπτουν είναι των ειδικοτήτων του ΤΕΠ. Είναι σε εξέλιξη από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ο διαγωνισμός, ο οποίος αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αναμένεται αυτές τις μέρες το πρακτικό της Επιτροπής για να προχωρήσει, αλλά για να μην κρυβόμαστε και για να είμαστε σωστοί απέναντι και στην κοινωνία, οφείλει το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να ενισχυθεί περισσότερο με προσωπικό, ώστε να επιτελέσει τον ρόλο για τον οποίο φτιάχτηκε. Και ποιος θα είναι ο ρόλος αυτός? Όταν διαπιστώνει ότι περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το νοσοκομείο λόγω των δυνατοτήτων του, να μην χάνεται χρόνος, να διακομίζονται αμέσως στο ανώτερο, στο τριτοβάθμιο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, ώστε και χρόνο να γλιτώνουμε, ο οποίος είναι υποφυλία του ασθενούς. Αυτή είναι η δική μου δύο κύριοι στόχοι για το 19 και για το 20, καθώς και την ενίσχυση του νοσοκομείου περισσότερο προσωπικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.